1202... Με την κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία να εμφανίζεται διχασμένη για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το ενδιαφέρον του μεγαρού Μαξίμου και τη Πυραιό, μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στρέφεται τώρα στου διαφωνούντε βουλευτέ και υπουργού. Τόσο με το γάμο, πολύ περισσότερο όμω με την τεκνοθεσία. Είναι μια πρωτοβουλία που για μα έχει σαν στόχο να ενώσει την ελληνική κοινωνία και όχι να τη διχάσει. Δεν θέλουμε να επικρατήσει ένα κλίμα κοινωνικού διχασμού. Μετά την παρουσίαση του πλαισίου από τον ίδιο τον κυρία Κομιτσοτάκη, με έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών, θα ξεκινήσει η επιχείρηση πυθού των διαφωνούντων, βουλευτών και υπουργών, με του τελευταίου να φαίνεται δύσκολο να παραμείνουν στην κυβέρνηση, εάν τελικά καταψηφίσουν ή απέχουν από την ψηφοφορία. Δεν μπορεί ο υπογράφων υπουργών στη συνέχεια να το καταψηφίζει. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε Μες. αυτό. Και το καταλαβαίνει πρώτος και καλύτερο ο πολύ καλό νομικό, εκτό των άλλων, ο Μάκη Οβορίδη. Ξεκάθαρη θέση έχουν πάρει εξ αρχή πολύ γαλάζιοι βουλευτέ, λέγοντα όχι στο νομοσχέδιο ή εκφράζοντα του προβληματισμού του. Έχουμε προβληματισμού. Εγώ προσωπικά, αλλά να ξεκαθαρίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πέρασε και από τη διαδικασία του Συμφώνου Συμβίωση. Ναι. Εκεί είστε κατά τη κατά... κατά... ε, δεν είχα πάει να ψηφίσω. Εγώ έχω τοποθετηθεί, οι θέσει μου είναι γνωστέ. Δεν αλλάζει λοιπόν. Δεν Από είναι... το θέμα του γάμου. Έχω μια κρυστάλλινη, μια κρυστάλλινη θέση και δεν, δεν, θα ψηφίσω τον γάμο τον ομόφυλο. Όχι, Μάλιστα. γιατί επιφέρει τεκνοθεσία. Από τους υπουργού, εκτός από το Μάκη Βορύδη, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει το σχέδιο νόμου, προβληματισμό έχουν εκφράσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Κελέτσης, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης και η Υφυπουργός Οικογένειας Μαρία Κεφάλα. Καθαρό όχι έχουν πει ο Αντώνης Σαμαράς, ο Θάνος Πλεύρη, Ζούρη, Καραμανλή, ο Ανδρέα Κατσανιώτη, ο Στράτο Σιμόπουλο, ο οποίο τα απέχει, ο Κώστα Καραγούνη, ο Μακάριο Λαζαρίδη και ο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Ο Νίκο Ανδρουλάκη, μιλώντα στην πρωινή εκπομπή του Όπεν, τάχθηκε υπέρ του πολιτικού γάμου, επεσήμανε όμω ότι το Πασόκ δεν θα γίνει δεκανίκη τη κυβέρνηση. Ό,τι θέμα αφορά τεχνοθεσία και υιοθεσία, με απόλυτο σεβασμό και προτεραιότητα στο συμφέρον του παιδιού και τα δικαιώματα του. Κυβέρνηση από εσά περιμένει, Α, να ξέρετε. Και από το ΣΥΡΙΖΑ. και ε, το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα ψηφίσουν οι μισοί βουλευτέ. επειδή καταλαβαίνουμε, ξέρετε, έχουμε πολλή εμπειρία, δεν θα μεταβιβάσει ο κ. Μητσοτάκης στα ισοκομματικά του προβλήματα στο ΠΑΣΟΚ. Σήμερα θα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό τη απόψη του για την τεκνοθεσία. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δεδικασμένο για λόγου ισότητα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα τα ζευγάρια το ίδιο.